χωρίς να υπάρχουν και συγκρούσεις στη στεριά. Το γεγονός, το τελευταίο που έλαβε χώρο με κοπηλάτες και είχε τόσα πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να πούμε ότι παρόλο που η ναυαρχία λέγεται ναυαρχία της Ναυπάρτου, έλαβε χώρο δυτικά της πόλης μας, σε πολλές του Αιγαίου, όμως επειδή η Ναύπαρτος, το γνωστό στην εποχή Λεπάντο, ήταν η πόλη που κυριαρχούσε στην περιοχή και λόγω των αρχηματικών της έργων, της απενεμήθη η ναυαρχία της Ναυπάρτου για αυτόν τον γνωστό λόγο. Ήταν η πόλη που γνώριζαν οι Ευρωπαίοι, ήταν η πόλη που πραγματικά ήταν ένα από τα βασικά θέσεις ελέγχου της Βενετίας σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Αυτό λοιπόν το μεγάλο γεγονός το γιορτάζουμε σήμερα και θέλουμε ο Δήμος μας να δώσει μια νέα διάσταση τέτοια που ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Από ιστορικό γεγονός λοιπόν να το μετατρέψουμε σε ένα πολιτιστικό γεγονός, σε ένα γεγονός που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, της επικοινωνίας των ανθρώπων, σε ένα γεγονός που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός δικτύου των πόλεων που πήραν μέρος τότε στην Αφρική να πάρουν σήμερα μέρος σε πολιτιστικές δράσεις προς όφελος όλων των λαών και κυρίως προς όφελος της πόλης μας. Με αυτή ακριβώς την προσέγγιση εργαστήκαμε το τελευταίο διάστημα ώστε να επικοινωνήσουμε αυτές τις αντιλήψεις με τους φίλους μας στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Επισκεφθήκαμε στην Εσίνα τις γιορτές που γίνονται εκεί για την αμαχία, καταθέσαμε τις προτάσεις μας και πιστεύουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα δώσει και το στίγμα της δημοτικής μας δημοτικής αρχής για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη μεταξέλιξη αυτού του ιστορικού γεγονότος σε ένα πολιτιστικό γεγονός με σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό της πόλης μας και του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα, το οποίο θα αναπτύξει η κυρία Ζαμπάρα, περιλαμβάνει μια εβδομάδα εκδηλώσεων, που χαρακτηριστικό της είναι η αξιοποίηση των ανθρώπων της πόλης μας, του Δήμου μας, η αξιοποίηση όλης της υποδομής που υπάρχει από τους επαγγελματίες της πόλης, για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα σε μια περίοδο όπου υπάρχει βαθύτατη οικονομική και πολιτική κρίση, και κοινωνική κρίση, και θέλουμε σε αυτές τις συνθήκες, με αυτή την εκδήλωση, να δώσουμε μια άλλη διάσταση, μια ελπίδα, μια πρωτοβουλία που θα κινήσει μερικώς και την οικονομία της πόλης, αφού το μεγαλύτερο από τα 60.000 τα οποία θα στοιχήσει η περίπτωση από τα 67, θα παραμείνουν στην πόλη και θα ενισχύσουν τις δραστηριότητες των επαγγελματιών. Είναι και αυτό μια τονωτική ένδυση στα πλαίσια αυτής της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει την Ελλάδα και το Δήμο μας. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι ο Δήμος είχε υποχρέωση και το έκανε να επικοινωνήσει αυτό το θέμα με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εθελοντική προσέγγιση και συνεργασία από πολλούς φορείς και αυτό έχει επιτευχθεί και νομίζουμε ότι στο βαθμό που όλο αυτό το εγχείρημα το ενστιγμιστεί η πόλη μπορεί να είναι το βήμα που θα, το πρώτο βήμα για να ρωτήσουν κι άλλα στην κατεύθυνση που είπαμε. Ήθελα σε επιμέρου του Υπουργείου Πολιτισμού γιατί πιστεύουμε ότι ο ΕΟΤ και η πολιτεία, η γενικότερη μορφή, μπορεί να συμβάλλει ώστε να επιταχύνουμε τα βήματα προς την κατεύθυνση που είπαμε. Με την τουριστική αξιοποίηση αυτού του γεγονότος. Ήθελα σε επαφή με την περιφέρεια της Ελλάδος, η οποία είναι και συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων. Ήρθαμε σε επαφή με την Γενική Γραμματεία Αποτελεσματικής Διοίκησης για να είναι και αυτή υπό την αιγίδα της εκδηλώσεις αυτές, θεωρώντας ότι η συνεργασία όλων αυτών των φορέων και η παρουσία του κράτους θα δώσει και κύρος και θα διευρύνει τις δυνατότητες που έχουμε σαν πόλη της Αλήθειας. Με αυτή λοιπόν την προοπτική, πιστεύουμε ότι η εβδομάδα που θα αρχίσει από το Σάββατο και θα τελειώσει την Κυριακή, 9 Οκτώβρη, θα είναι μια εβδομάδα πλούσια σε πολιτιστικό περιεχόμενο και θα αξιοποιεί αυτό το ιστορικό γεγονός
για να φέρουμε στην πόλη τουρισμό, για να αναπτύξουμε συνεργασίες που θα συμβάλλουν ώστε η πόλη μας να συνδεθεί με το δίκτυο αυτό το πόλη μας και να είναι ο πυρήνας αυτού του δικτύου. Ακριβώς με την έννοια αυτή, καταθέσαμε ήδη μία πρόταση να υπάρξει συνεργασία των πανεπιστημίων, των αρχιτεκτονικών σχολών των πόλεων της Ευρώπης μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό για μια καλύτερη αξιοποίηση της πλατείας του λιμανιού, ώστε να μετατραπεί σε πλατεία ναυμαχίας και με ένα γλυπτό το οποίο θα τονίζει αυτό ακριβώς το γεγονός. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτών της πόλης μας θα έχει θετικά αποτελέσματα και θα μεταβλέψει πράγματι την πόλη μας σε ένα χώρο όπου οι απόψεις των νέων ανθρώπων για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η πλατεία και αυτό το μνημείο θα είναι το κεντρικό θέμα για την επόμενη χρόνια. Να απαντήσω σε ερωτήματα που πιθανόν έχετε και να δώσω και το λόγο στην κυρία Ζαβάρα για τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος.